Okay, λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα με το φίλο μου τον Blizz, Μιχάλης και Blizz, λοιπόν, σε ένα βίντεο το οποίο το κάνουμε μετά από πόσο καιρό, έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ καιρό βίντεο, ε. 3 μήνες τουλάχιστον, 4, 5, 6. Και τέλος πάντων κάνουμε ένα reunion έτσι μετά από πάρα πολύ καιρό, είμαστε στα νέα γραφεία της εταιρείας του Blizz στη Θεσσαλονίκη. Ήρθα να τον δω έτσι, να το ευχηθώ επίσημα κιόλας και από κοντά και αποφασίσαμε να κάνουμε ένα βίντεο το οποίο έχει να κάνει με την έννοια coach, δηλαδή θέλουμε μέσα από αυτό το βίντεο να σου εξηγήσουμε αρχικά αν χρειάζεται coach σε οτιδήποτε κάνεις στη ζωή σου και φυσικά πώς να επιλέξεις τον κατάλληλο coach, γιατί και εμείς οι δύο εδώ και χρόνια έχουμε coaches σε διάφορους τομείς, αλλά και τώρα συνεχίζουμε να έχουμε coaches. Ας πούμε εσύ τώρα σε τι έχεις coaches? Σε όλα. Σε crypto, στο business, μόνο στο fitness δεν έχω πλέον, αλλά παλιότερα είχα εννοείται μέχρι να φτάσω στο σημείο που είμαι να ξέρω όλα αυτά τα πράγματα που ξέρω. Και εκτός από coach. Το πιπάκι εκεί. Θα κάνουμε και ναργιλέ παράδειγμα. Εννοείται. Για να νιώθεις ακόμα μεγαλύτερη οικειότητα να δουλεύεις και να ράζεις. Έχουν και ναργιλέ εδώ στα γραφεία τους. Ναι, τι έλεγα. Και εκτός από coach, βιβλία, courses κτλ. Αλλά το καλύτερο το οποίο μπορείς να έχεις από όλα αυτά είναι coach, εννοείται, γιατί έχεις one-on-one επαφή μαζί του ή γενικότερα επαφή μαζί του, που είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, ένα βιβλίο, αν έχεις ένα πρόβλημα, πρέπει να διαβάσεις όλο το βιβλίο έτσι ώστε να βρεις τη λύση. Ένα course, πρέπει να δεις όλο το course για να ξέρεις ποιο βίντεο να δεις για να βρεις τη λύση. Ενώ αν έχεις έναν coach, είσαι κυριολεκτικά ένα μήνυμα μακριά. Έχω αυτό το θέμα, βοήθησέ με. Ναι, ακριβώς. Και σου λέει ο coach ότι ξέρεις τι. Βασικά του λες ότι έχω αυτό το πρόβλημα, κολλάω εκεί, τι να κάνω. Πάω και κατευθείαν παίρνεις το feedback. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα ποιο είναι με τους coaches, τι δεν καταλαβαίνει πολλοί κόσμος. Και για ό,τι έχει να κάνει με coaches, mentors, δασκάλους. Προφανώς είναι ένας τομέας που τα τελευταία χρόνια έχει ακμάσει πάρα πολύ και αυτό τι δείχνει. Δείχνει ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να μάθει να γίνει καλύτερος σε διάφορους τομείς και ότι προσπαθούν φυσικά πάρα πολλοί άνθρωποι να μπουν σε αυτό το κομμάτι και οι ίδιοι να γίνουν coaches, αλλά και πάρα πολλοί ψάχνουν coach. Έτσι. Δηλαδή, συνεχώς μπαίνεις και ψάχνεις coach, όπως είπες, για τη διατροφή, για τα οικονομικά, για το φλερτ προφανώς. Και αν είσαι σε αυτό το κανάλι, γι' αυτό είσαι εδώ πέρα και θες να μάθεις περισσότερα για το φλερτ. Ψάχνεις λοιπόν ένα coach για οτιδήποτε. Αυτό είναι καλό. Και προφανώς έχουμε μεγαλώσει με το να έχουμε πάντα έναν coach, να έχουμε ένα μέντορα, να έχουμε ένα δάσκαλο. Δηλαδή, ο πρώτος σου μέντορας, ας πούμε, είναι οι γονείς σου, έτσι. Ξεκινάς, έχεις τους γονείς σου να σου μαθαίνουν στοιχειώδη πράγματα κοινωνικής συμπεριφοράς. Ή μετά πας σχολείο και εκεί πέρα έχεις ένα δάσκαλο, έχεις έναν coach κατά μία έννοια. Προφανώς ο πρώτος σου μέντορας, ας πούμε, είναι η δασκάλα στο νηπιαγωγείο. Η οποία δασκάλα και ο κάθε μέντορας καθ' όλη τη διάρκεια της διαπαιδαγώγησής σου παίζουν τεράστιο ρόλο, έτσι. Και προφανώς τώρα αν είσαι ενήλικας δεν το καταλαβαίνεις, αλλά το τι είμαστε τώρα που είσαι πόσο, 23, 28, τόσα χρόνια λοιπόν που είμαστε αυτοί που είμαστε, είμαστε λόγω εμπειριών και λόγω πραγμάτων που μας έχουν μάθει άλλοι. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, υπάρχει αυτό που λέμε ότι προφανώς ξέρεις υπάρχει η εμπειρία που ανακαλύπτεις μόνος σου, δηλαδή τι να σου πάμε, κάτι καίει ρε παιδί μου, εδώ αν βάλω το χέρι μου εδώ στην αργιλέ που καίει, θα καώ, θα το ανακαλύψω, αλλά προφανώς κάποιος μου είπε μεγαλώνοντας ότι ξέρεις τι, αν πιάσει κάτι καυτό θα καεί το χέρι σου. Και το ήξερε αυτό είτε επειδή κάει και ο ίδιος, είτε επειδή κάποιος άλλος του το είπε. Ακριβώς. Το θέμα είναι τώρα, επειδή πρέπει να περάσει και τον αργιλέ. Νούμερο ένα. Το λέω, ξεκινάω τόση ώρα. Το θέμα είναι σημαντικό αυτό που θα πω. Το όλο coaching και το να έχει ένα μέντορα και τα λοιπά, όλα αυτά δημιουργήθηκαν πολύ τα τελευταία 15 με 20 χρόνια. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό ως δουλειά, ως το οτιδήποτε, γιατί ναι, οκ. Κακά τα ψέματα, εγώ από αυτό ζω, αυτό κάνω, έχω χτίσει αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο business, ένα six-figure business αυτή τη στιγμή μιλάμε και πάει να γίνει τεράστιο, ακόμα πιο μεγάλο, δηλαδή έχουμε πολλά άτομα στην ομάδα, κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, οκ, απλά. Η αλήθεια πίσω από αυτό είναι ότι τα τελευταία 10 με 15 χρόνια ο κόσμος έχει καταλάβει την ανάγκη του να έχεις κάποιον για να τον ονομάσεις coach. Γιατί, οκ, ανέκαθεν, όλοι είχαν coaches, έτσι, όλοι, από την αρχαία εποχή, όλοι είχαν coaches, mentors, τους οποίους ουσιαστικά δεν λέγαν, λοιπόν, ο Αϊνστάιν είναι ο μέντορας μου, ο coach μου. Ναι, οκ, αν του έδινες να καταλάβει και του έδινες την έννοια ότι μέντορας, coach σημαίνει αυτό, θα σου έλεγε, ναι, ισχύει. Αυτό είναι. Απλά δεν έλεγε ότι, στο 100 μετά Χριστόν, ας πούμε, 200, οποιοςδήποτε, έμπαινε στο ίντερνετ και έλεγε how to get a coach ή οτιδήποτε. Ή, αυτός είναι ένας coach. Ναι, αλλά όλοι από κάπου μάθαν. Όλοι από κάπου μάθαν. Αυτό είναι σημαντικό και επειδή τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε όλο αυτό, όλοι νομίζουν ότι είναι κακό. Γιατί, αυτός τώρα δηλαδή και καλά διδάσκει. Ναι, διδάσκει. Και όλοι μπορούν να διδάξουν κάτι το οποίο ξέρουν. Έτσι. Και σίγουρα
σίγουρα στο λέω για να ταυτιστείς και να καταλάβεις ότι όλα αυτά που λέμε εδώ δεν είναι μαλακίες. Και εντάξει, για να είσαι στο βίντεο κατά 99% ξέρεις ότι αυτά που λέμε λειτουργούν. Αλλά από την άλλη θέλω να είσαι full ανοιχτός. Σίγουρα και εσύ έχεις βοηθήσει κάποιον και έχεις γίνει coach για κάποιον σε οποιοδήποτε τομέα. Είτε σε κάποιον στο σχολείο, ο οποίος σου έλεγε θέλω να μάθω πώς να λύνω μπάλα, μαθηματικά. Ξέρω, εγώ είσαι στο ποδόσφαιρο. Ναι, είσαι στο ποδόσφαιρο. Δείξε μου λίγο αυτό, δείξε μου και είναι το άλλο. Και την ώρα τον coacharες. Έγινες ο μέντορας του έστω και για 5 λεπτά, για 10 λεπτά, για 2 μέρες, για 5 μέρες, για ένα μήνα. Έστω και αυτό. Δηλαδή και αυτό έμαθα από σένα. Γιατί, γιατί ξέρεις τη λύση. Είτε παρακολούθησες το δάσκαλο στο σχολείο περισσότερο στα μαθηματικά και το κατάλαβες, είτε αφιέρωσες πάρα πολύ χρόνο και έμαθες από τα λάθη σου, πάντως από κάπου το έμαθες. Και τώρα αυτός ο οποίος ξέρει ότι εσύ το ξέρεις, θέλει να μάθει από σένα, γιατί είναι καλύτερο να μάθει από κάποιον και να το πάρει έτοιμο, παρά να κάτσει να φάει αποτυχίες, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μου λένε πολλοί. Δηλαδή βλέπουν όλο αυτό το οποίο έχω χτίσει και έχω κάνει και μου λένε είσαι μόνο 22. Είμαι 22 στα 23 αυτή τη στιγμή κτλ. Ναι, οκ, okay, απλά τα τελευταία 2 χρόνια ήμουνα όλη μέρα μπροστά σε ένα PC, διάβαζα όλη μέρα, έκανα, είχα courses και τα έβλεπα όλη μέρα. Είχα και πολλές αποτυχίες έτσι, παρόλο που είχα coaches και σίγουρα είχα τους καλύτερους coaches και το πώς τους βρήκα ήταν φοβερό, γιατί ήταν σαν τυχαίο, ας το πούμε. Χωρίς να το ξέρω εγώ ίδιος. Αλλά από την άλλη, όταν κατάλαβα τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας και από την άλλη κατάλαβα τι θέλω εγώ να πετύχω, τότε όλα άλλαξαν. Με λεξοκοιτάει τόσο ώρα. Θα δώσω τον Αργυλέ τη σειρά του. Και το θέμα ποιο είναι με την έννοια coach, ότι πλέον το βαφτίζουμε coach. Πλέον λέμε ότι ξέρεις αυτός είναι coach, αυτός που μαθαίνει κάτι. Τα παραδείγματα που έδωσε ο Blizz ήταν πολύ ωραία. Ότι ξέρεις τι μαθαίνεις καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής σου από άτομα τα οποία είναι δίπλα στον περίγυρό σου, χωρίς να το ξέρεις. Mm. Δηλαδή, ακόμα και στο φλερτ, πάντα θα έχεις ένα φίλο που ήταν καλύτερος από σένα. Στο φλερτ είχε πάντα επιτυχία με τις γυναίκες ή τουλάχιστον είχε περισσότερη επιτυχία από σένα. Και κοιτούσες να δεις ότι τι κάνει αυτός, ας πούμε, τι κάνει ο Κώστας, τι κάνει ο Γιώργος, γιατί αυτός τα πάει καλά με τις γκόμενες και εγώ όχι. Και μάθαινες από αυτόν, τον αντέγραφες, χωρίς όμως να το ξέρεις. Το πρόβλημα σε όλο αυτό ποιο είναι, ότι πολλές φορές ακούς ανθρώπους και μαθαίνεις από ανθρώπους από τον περίγυρό σου, οι οποίοι όμως δεν ξέρουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Δηλαδή δεν έχουν καταλάβει για ποιο λόγο πετυχαίνουν τα αποτελέσματα που πετυχαίνουν. Και γι' αυτό κάποιος ο οποίος είναι όντως coach και ξέρει πώς να σου μάθει κάτι, μπορεί να σε βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί θα σου δώσει μια συγκεκριμένη πορεία και θα σου εξηγήσει πώς λειτουργούν όλα αυτά τα πράγματα που σου μαθαίνει. Γιατί δεν είναι απλά ότι πρέπει να μιμηθείς αυτόν. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που το βλέπεις νομίζω και εσύ στους μαθητές σου και στο fitness, ότι όταν έρχεται κάποιος σε σένα, προφανώς και είναι διαφορετικός από σένα. Έχει διαφορετικό σωματότυπο, διαφορετικό ιστορικό υγείας, ξέρω εγώ, διατροφή, διαφορετική άσκηση που έκανε στο παρελθόν. Μπορεί κάποιος να μην έκανε ποτέ γυμναστική, ποτέ να είναι τελείως αρχάριος. Επομένως, προφανώς αυτό το άτομο έχει διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικό στόχο. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον και ως μαθητής του Blizz στο κομμάτι του fitness και από τους δικούς μου μαθητές είναι ότι ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και έχει διαφορετικές ανάγκες. Και εκείνο που ο ρόλος του coach παίζει τεράστιο ρόλο, γιατί ένας coach θα σου πει ότι ξέρεις τι, πρέπει να κάνεις αυτά. Δεν θα έχεις την ίδια αντιμετώπιση με άλλους ανθρώπους, γιατί οι άλλοι άνθρωποι προφανώς έχουν διαφορετική ζωή, θέλουν διαφορετικά πράγματα, θέλουν να πετύχουν διαφορετικούς στόχους κτλ. Πώς το έχεις ζήσει όλο αυτό το πράγμα, είτε εσύ ο ίδιος με τους στόχους που έχεις θέσει ή με μαθητές σου, δηλαδή, τι έχεις καταλάβει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και γενικότερα, τι πιστεύεις ότι χρειάζεται ο κόσμος, τι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Νούμερο ένα, πρέπει να καταλάβει ποιος είναι ο στόχος του και πού θέλει να φτάσει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ξεκινάμε από εκεί. Έπειτα, για να μείνει συγκεντρωμένο στο στόχο, πρέπει να βρει το γιατί του. Γιατί θέλω να το πετύχω όλο αυτό. Από ένα σημείο και μετά, όταν θα βρεις το γιατί, όταν θα βρεις και το στόχο σου, θα βρεις πιο εύκολα τον coach. Γιατί θα γίνει αυτό, γιατί θα ταυτιστείς με κάποιον ο οποίος είχε το ίδιο γιατί με σένα και είχε κάποτε και τον ίδιο στόχο που έχεις εσύ τώρα. Που σημαίνει ότι αν τον είχε αυτόν τον στόχο, σημαίνει ότι τον έχει πετύχει, άρα μπορεί να σε βοηθήσει να τον πετύχεις. Νούμερο 1. Και νούμερο 2, αν έχει το ίδιο γιατί με σένα, σημαίνει ότι μπορεί να σε καταλάβει πολύ περισσότερο. Mm-hmm. Γιατί ένας coach δεν είναι μόνο να έρθει και να σου πει: λοιπόν, Μιχάλη, κάνε 7 κάμψεις σήμερα, άλλες 8 αύριο, άλλες 12 μεθαύριο. Το θέμα είναι να ξέρει την κατάσταση την οποία περνάς, είτε από προσωπική εμπειρία, είτε από άλλους που έχει βοηθήσει. Πολύ σημαντικό, γιατί είναι σαν, για να δώσω ένα παράδειγμα για το κοινό σου που θα καταλάβει, είναι σαν να είσαι ο Brad Pitt και να προσπαθείς να δώσεις συμβουλές για γυναίκες. Ναι, οκ, αυτός ο άνθρωπος έχει
πετύχει το στόχο που εσύ θέλεις, αλλά διαφορετικά. Ο Brad Pitt είναι ο Brad Pitt. Μόλις βγει από το σπίτι, πέφτουν 87 γκόμενες πάνω του. Ακριβώς. Και δεν ήταν ποτέ ο Brad Pitt ή ο κάθε Brad Pitt στη θέση σου. Ποτέ, 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 ναι. Ποτέ. Και από την άλλη, τον πέτυχε το στόχο του γιατί, okay, είναι φοβερός, πάρα πολύ ωραίος ο Brad Pitt. Νούμερο 1. Νούμερο 2. Έχει φοβερό social status, δηλαδή είναι γνωστός ηθοποιός κτλ. Κτλ. Είναι από τους πιο γνωστούς ηθοποιούς, ας το πούμε. Νούμερο 1 αυτό. Και νούμερο 2. Δεν είχε ποτέ αυτό το γιατί. Δηλαδή, δεν, εσύ, ας πούμε, λες θέλω να γίνω καλύτερος με τις γυναίκες γιατί στο σχολείο με κοροϊδεύαν, γιατί δεν είχα ποτέ social status, γιατί δεν ήξερα ποτέ να μιλάω σε γυναίκες, δεν ήξερα το ένα, δεν ήξερα το άλλο. Γι' αυτό το λόγο θέλω να αλλάξω, γιατί πάντα ήμουν ο χειρότερος, γιατί πάντα ήμουν κάτω, πάντα ήμουν σκατά, πάντα έτρωγα σκατά. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να γίνω καλύτερος. Ο Brad Pitt, δεν ξέρω την ιστορία του έτσι του ανθρώπου, το φέρνω ως παράδειγμα. Αλλά κατά 99% δεν είχε ποτέ αυτό το πρόβλημα. Άρα δεν μπορεί να σε καταλάβει. Και το βλέπω από άτομα παλιότερα που έλεγα ότι θέλω να ασχοληθώ με το. Να έχω κοινωνικά skills, ξέρω εγώ, και να φλερτάρω κτλ. Και διαβάζω κάποια courses και βλέπω το ένα και βλέπω το άλλο και προπονούμε πάνω σε αυτό. Και μου λέγαν, μα καλά, γιατί να διαβάσεις για να βρεις γκόμενες. Έρχονται αυτές. Ναι, οκ. Okay. Νούμερο 1, δεν συμβαίνει αυτό, ειδικά όταν είσαι κάποιος άγνωστος. Δεν το έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Δηλαδή, ακόμα μέχρι και σήμερα το πολύ να μου έχουν μιλήσει 2-3 γυναίκες έξω. Και συνήθως τι είναι, είναι εκατόντρες, έτσι. Ναι, δεν είναι αυτό. Δεν θα έρθει που είναι πιο μουνάρα, ξέρω, πιο μουνάρα από σένα. Νούμερο 1 αυτό, και νούμερο 2, δεν σε καταλαβαίνει. Δηλαδή, άντε και να συμβαίνει αυτό, να πάνε και να του μιλάνε αυτόν 5, 6, 10 γυναίκες το χρόνο. Πάλι δεν σε καταλαβαίνει γιατί ο ίδιος δεν έχει περάσει από αυτή την κατάσταση. Άρα θα σου πει: διαβάζει το φλερτ. Για ποιο λόγο, χαζός είσαι ή κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να σε καταλάβει. Άρα, αν ο Μιχάλης, εσύ πας και του πεις: Μιχάλη, θέλω να μάθω για το φλερτ. Θέλω να μάθω τι ακριβώς κάνεις. Θέλω να γίνω καλύτερος. Θα σε καταλάβει πλήρως γιατί ήταν ένα άτομο το οποίο έχει περάσει από αυτό το κατώτερο σημείο του να μην ξέρει πώς να μιλήσει σε γυναίκες, πώς να μην ξέρει ακριβώς το ένα το άλλο κτλ. Άρα σε καταλαβαίνει πλήρως. Και εκτός του ότι σε καταλαβαίνει πλήρως και σε κατανοεί, ξέρει ακριβώς ποια είναι τα pain points τα οποία έχεις, ποια είναι τα σημεία τα οποία πρέπει να διορθώσεις, τι ακριβώς πρέπει να κάνεις και μπορεί να σε καθοδηγήσει από το 0 μέχρι το 100 γιατί τα έχει ζήσει και ο ίδιος. Άρα είναι σημαντικό άλλος να σε καταλαβαίνει. Είναι σαν να πας να πεις σε κάποιον: θέλω να μου μάθεις να βγάζω χρήματα. Και αυτός γεννήθηκε και είναι δισεκατομμυριούχος. Δεν μπορεί να σου μάθει. Έτοιμο, ναι, δεν ξέρει τη διαδικασία. Ξέρει το μόνο που μπορεί να σου πει είναι να γεννηθείς έτσι. Ναι, ή μπορεί να σου πει πώς να τα συντηρήσεις, ας πούμε. Έτσι. Ή στο δικό σου τομέα, έτσι. Ήσουν ένα παιδί που ήσουν πόσο 50 κιλά, ξέρω εγώ. Ήσουν λεπτός, δεν ήσουν ποτέ γυμνασμένος. Ξέρεις πώς είναι να είσαι λεπτός, να μην είσαι γυμνασμένος, να έχεις ένα αδύναμο σώμα και πώς να το φτιάξεις όλο αυτό το πράγμα. Ή αντίστοιχα, το βλέπω και εγώ στον εαυτό μου. Έχω μιλήσει πολλές φορές για την ιστορία μου ότι ήμουν φουλ εσωστρεφής, πολύ ντροπάλος, δεν ήξερα τι να κάνω, δεν ήξερα πώς θα φερθώ στις γυναίκες και ένιωθα δυστυχισμένος. Το έχω περάσει από το στάδιο. Και επομένως, από όλο αυτό συμπεραίνουμε ότι ένας coach αρχικά πρέπει να έχει πετύχει αυτά που θέλεις να πετύχεις κι εσύ. Προφανώς όχι στον ίδιο βαθμό, έτσι. Αλλά να ξέρει, ρε παιδί μου, τουλάχιστον πώς γίνεται αυτό που θες να πετύχεις και να το έχει πετύχει σε ένα βαθμό και φυσικά να καταλαβαίνει το στόχο σου. Γιατί μπορεί εσύ που μας βλέπεις τώρα να έχεις ως στόχο να πεις ότι ξέρεις τι, εγώ θέλω να παντρευτώ. Εγώ θέλω να κάνω μια αποκλειστική σχέση. Εγώ θέλω να αποκτήσω εμπειρίες με τις γυναίκες. Ή εγώ θέλω να κάνω όρια με γυναίκες. Θέλω να κάνω παρτούζες. Θέλω να βρίσκω συγκεκριμένους τύπους γυναικών. Να ζήσω ένα συγκεκριμένο lifestyle. Αν ο coach αυτός που θα απευθυνθείς δεν έχει ζήσει το ίδιο lifestyle, κάτι παρόμοιο και δεν ξέρει να σε καθοδηγήσει, τότε προφανώς δεν είναι η κατάλληλη επιλογή. Mm. Γιατί βλέπω και εγώ μαθητές μου που μιλάμε και μία από τις σημαντικότερες ερωτήσεις που τους κάνω πάντα είναι ποιος είναι ο στόχος σου. Και αν μου πει άλλος ότι ξέρεις τι, ρε Μιχάλη, θέλω να βγω έξω, να κάνουμε bootcamp και να βγω έξω μαζί σου και να κάνω παρτούζα το ίδιο βράδυ που θα γνωρίσω δύο κομπέλες, και λάβω υπόψη σου το όλο lifestyle σου και το πώς επικοινωνείς, πώς φέρεσαι κτλ. Θα σου πω, μπρο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα σε τρεις μέρες. Sorry, αλλά δεν γίνεται. Και το κακό εδώ πέρα ποιο είναι, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί έξω και στον τομέα του φλερτ αλλά και γενικότερα σε άλλους κλάδους, άλλους τομείς. Και στο δικό σου κλάδο το βλέπεις αυτό πάρα πολύ, ότι θα σου υποσχεθεί ο άλλος τρελά αποτελέσματα και θα πεις, ρε φίλε, όντως τώρα γίνεται αυτό το πράγμα. Σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται, ανάλογα το αποτέλεσμα πάντα, αλλά αν ο άλλος από εκεί που είσαι τελείως αρχάριος σου πει ότι ναι, βγες έξω και θα πηδάς κάθε γκόμενα που γνωρίζεις, τότε σου λέει ψέματα προφανώς. Όπως και στον τομέα του σώματος ή των χρημάτων, αν σου πει κάποιος ότι θα γίνεις πλούσιος σε ένα μήνα, θα γίνεις εκατομμυρίουχος σε ένα μήνα, προφανώς και σου λέει ψέματα. Ή αν κάποιος σου πει για το σώμα ότι ξέρεις τι, σε ένα μήνα θα αποκτήσεις το τέλειο σώμα, πάλι σου λέει ψέματα. Το βλέπεις αυτό, το βλέπεις σε μαθητές. Μου έλεγες ότι έρχονται μαθητές που έχουν απευθυνθεί και αλλού και έχουν, ναι, είχαν πρόβλημα. Ότι ξέρεις, αυτός δεν με βοήθησε, μου υποσχέθηκε λαγούς με πετραχίλια και τελικά δεν έγινε τίποτα. Το οποίο είναι ό,τι μα ό,τι χειρότερο. Το θέμα είναι, νούμερο ένα, αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Το να υπόσχεσαι πολλά ενώ δεν μπορείς να τα προσφέρεις.
Γιατί ο άλλος έχει πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες και στο τέλος απογοητεύεται και ο ίδιος, άρα του κάνει τη ζωή χειρότερη. Νούμερο ένα. Και νούμερο δύο είναι το ότι οι περισσότεροι απλά σε βλέπουν σαν πορτοφόλι, δεν σε βλέπουν σαν έναν άνθρωπο που μπορούν να βοηθήσουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είναι σαν να έρθει στο Μιχάλη και να του πει: έχω τρία παιδιά, είμαι 50 χρονών, είμαι παντρεμένος και θέλω να κάνω τη σχέση μου και το γάμο μου καλύτερο. Πώς μπορείς να με βοηθήσεις? Κατά 99% δεν μπορεί, δεν ξέρω αν μπορεί ο Μιχάλης, για να είμαι ειλικρινής, αλλά κατά 99% δεν μπορεί, γιατί δεν είναι παντρεμένος, δεν έχει παιδιά και δεν είναι 50 χρονών. Οκ, μπορείς να βοηθήσεις έναν που είναι 50 χρονών, αλλά όχι παντρεμένος, όχι με παιδιά και που θέλει κάτι διαφορετικό, όχι να κάνει το γάμο του καλύτερο, έτσι. Οπότε. Θα του πω ότι ξέρεις, πήγαινε σε ένα σύμβολο γάμου, ξεκάθαρα. Ναι. Όπως έχω πει σε μαθητές μου, ή άλλος είχε άλλα θέματα πιο βαθιά και του λέω ότι ξέρεις τι, χρειάζεσαι έναν ειδικό, έναν ψυχολόγο να λύσει κάποια προβλήματα στην επικοινωνία σου, στο πώς αντιλαμβάνεσαι τον εαυτό σου και μετά να δουλέψεις πάνω στην επικοινωνία σου με τις γυναίκες. Έτσι. Ναι, έτσι είναι. Γιατί πολλές φορές έρχονται και σε μένα και μου λένε θέλω να γίνω powerlifter ή θέλω να κάνω το ένα, θέλω να κάνω το άλλο. Sorry, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Είμαι πολύ συγκεκριμένος με αυτό το οποίο κάνω. Θέλω να βοηθήσω ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα στόχο, ο οποίος είναι είτε να χάσουν κιλά, είτε να βάλουν κιλά για να γίνουν αυτό, να αποκτήσουν το σώμα το οποίο πάντα ήθελαν, χωρίς να στερούνται τα πάντα, χρησιμοποιώντας τα πάντα στη ζωή τους και κάνοντας το, να το κάνουν τρόπο ζωής, ας το πούμε καλύτερα. Δηλαδή, γιατί είχα πολλούς μαθητές παλιότερα που μου λέγανε έχασα 20 κιλά και μετά τα ξανά βάλα κτλ. Το θέμα είναι να το κάνεις τρόπο ζωής. Το θέμα είναι να μάθεις να το κάνεις. Άρα αυτό θέλω να διδάξω στον καθένα, γιατί αυτό κάνω εγώ. Καθημερινά δουλεύουμε 12 ώρες την ημέρα. Συνέχεια. Δηλαδή, δεν μπορώ να είμαι με ένα τάπερ στο χέρι, δεν μπορώ να έχω το μυαλό μου στο φαγητό συνέχεια, δεν μπορώ να κάνω κακό στην υγεία μου, γιατί παλιότερα το έχω κάνει βάζοντας 13 κιλά σε 2 μήνες, έκανα μπαλ, κόγκο και μετά να τα ξαναχάσω κλπ. Κλπ. Δεν γίνεται, δεν μπορώ να το ακολουθήσω αυτό αυτή τη στιγμή, γιατί έχω πολλά στο κεφάλι μου. Άρα είμαι συγκεκριμένος σχετικά με το τι ακριβώς μπορώ να κάνω, τι ακριβώς μπορώ να προσφέρω και αυτό ακριβώς κάνω. Δεν μπορώ να πω ότι θα σε βοηθήσω να γίνεις powerlifter και να γίνεις 120 κιλά και να κερδίσεις τον διαγωνισμό ή να σε κατεβάσω σε αγώνες. Δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Είμαι πολύ συγκεκριμένος και ναι, okay, μπορεί και να μπορώ να κατεβάσω κάποιον σε αγώνες. Αλλά νούμερο ένα, δεν είναι 100% σίγουρο ότι μπορώ, άρα δεν θέλω κάποιος να γίνει το πειραματόζωο μου. δεν μπορώ, δεν με εκφράζει. Νούμερο ένα και νούμερο δύο, δεν το ευχαριστιέμαι. Δηλαδή, νιώθω ότι με το να κατεβάσω κάποιον σε αγώνες επειδή δεν αρέσει σε μένα και ξέρω πως είναι, θα του κάνω τη ζωή χειρότερη. Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Είναι λάθος. Για κάποιους οι αγώνες είναι η ζωή τους όλοι. Για μένα όμως δεν είναι. Και σκέφτομαι ότι επειδή δεν μ' αρέσουν, ξέρω πόσα έχω χάσει, πόσα έχω να χάσω τώρα αν κατέβω στους αγώνες. Σκέφτομαι ότι αν κάνω κάποιον να το κάνει αυτό, μπορεί να του κάνω τη ζωή χειρότερη γιατί έτσι είναι στο μυαλό μου. Άρα δεν μπορώ να τον βοηθήσω να κάνει αυτό το πράγμα. Και με αυτό που λες τώρα μου δίνεις μια πολύ καλή πάσα. Γιατί είπες πώς θα του κάνεις τη ζωή καλύτερη, πιο εύκολη. Να. Και κάτι που έχω παρατηρήσει σε πολλούς μαθητές μου και νομίζω. Επειδή έχουμε κάποιους μαθητές που είναι και στα δύο προγράμματα, και στα δικά σου και στα δικά μου, και μας παρακολουθούν για τους δύο, μας λένε αυτοί οι μαθητές ότι ξέρεις τι, από τότε που σε γνώρισα, από τότε που μπήκα στο πρόγραμμά σου, που έμαθα κάποια πράγματα, έγινε η ζωή μου καλύτερη σε όλους τους τομείς. Δηλαδή, έγινα πιο ολοκληρωμένος σαν άντρας, έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση, τα πάω καλύτερα και στη δουλειά μου, στα οικονομικά, στην υγεία μου, στο όλο μου lifestyle. Και αυτό είναι το σημαντικό, ότι ξέρεις τι, δεν είναι πως βοηθάς κάποιον μόνο σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Προφανώς εστιάζεις εκεί πέρα, αλλά αυτή η βελτίωση σε αυτόν τον τομέα που θα τον βοηθήσει, θα δημιουργήσει ένα ντόμινο, μια αλυσιδωτή αντίδραση και η ζωή του θα γίνει καλύτερη σε όλα. Δηλαδή, αυτό που επιδιώκουμε δεν είναι απλά να είσαι γυμνασμένο, ξέρω εγώ. Θα σου μάθω απλά να είσαι γυμνασμένο, να κάνει μόστρα συγκόμενε στην παραλία, ή δεν θα σου μάθω εγώ μόνο πώ να ρίχνει συγκόμενε. Θα μάθει πολύ περισσότερα πράγματα. Αυτή είναι η ουσία. Δηλαδή, θέλουμε να σε κάνουμε ένα πιο ολοκληρωμένο άντρα. Γιατί βλέπω πολλά άτομα που θα σου μάθουν μόνο ένα πράγμα και είναι ρε παιδί μου σαν να προσπαθούν να σε κάνουν ρομπότ, δηλαδή να σου βάλουν ένα πρόγραμμα να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα μόνο. Το οποίο είναι πολύ λάθος και σε τραβάει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ πίσω. Και κάτι άλλο που είπες που το είχα σημειώσει στο μυαλό μου και ήταν και αυτό πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι ο σκοπός του να έχεις έναν coach είναι όντως να αλλάξεις και όχι να έχεις κάποιον ο οποίος απλά του λες τα προβλήματά σου, ξέρεις έτσι, το μαξιλαράκι σου και νιώθεις ότι έχεις μια βοήθεια και μια υποστήριξη. Ο σκοπός είναι όντως να αλλάξεις και στην τελική, όντως μετά από ένα σημείο και μετά, να μην έχεις ανάγκη αυτόν τον coach. Δηλαδή, να πετύχεις το αποτέλεσμα που ήθελες. Και δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ, αλλά τουλάχιστον σε μένα επιτυχαίνει το εξής για να μαθεί. Να πάρει κάποιο από τα προγράμματά μου, να κάνει bootcamp, να αγοράσει το Game Changer ή το course που βγάζω τώρα για τις σχέσεις, οτιδήποτε τέλος πάντων, και να νιώσει εσύ ότι τέλος, είμαι κομπλέ, έχω μάθει ότι χρειάζεται να ξέρω και όλη αυτή η συνεργασία με τον Μιχάλη, με τον Κώστα, με τον οποιοδήποτε με βοήθησε και
είμαι στο στόχο μου, είμαι στο μονοπάτι μου και όλα είναι κομπλέ στη ζωή μου. Αυτή είναι η ουσία, γιατί το να βλέπεις ρε φίλε τον άλλο σαν πορτοφόλι και να λες ότι ναι, okay, σε βοηθάω σε αυτό, τώρα θέλουμε να φτιάξουμε και αυτό, ξέρεις, και συνεχώς να βρίσκεις νέα προβλήματα, να το ανοίγεις νέες τρύπες. Τουλάχιστον εμένα δεν με ικανοποιεί, δεν το θεωρώ έντιμο. Δεν ξέρω, άλλοι μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα, να νιώθουν κομπλέ. Εσύ πώς το βλέπεις όλο αυτό? Εγώ πάντα, ας πούμε, όταν κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε ένα course, εννοείται που κάποιος παίρνει μία φορά ένα course και σταματάει μετά, ας πούμε, ή το έχει και. Okay, είμαι okay με το course. Ωραία. Έχω το course και το χρησιμοποιώ. Αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι πολύ απασχολημένοι και δεν μπορούν να δουν όλο το course, άρα θέλω να τους τα δώσω έτοιμα. Άρα αυτό είναι το coaching. Τα κάνουμε όλα έτοιμα, τους τα δίνουμε όλα εμείς, έχουν κλήσεις, έχουν επικοινωνία κτλ. Έχουν πάντα μία κλήση μαζί μου στην αρχή, έτσι ώστε να δούμε τι μπορούν να κάνουν, να τα αναλύσουμε όλα, να λύσουμε τις ερωτήσεις κτλ. Και στο τέλος του coaching, μετά από 3-4-5 μήνες, 6 αναλόγως τι θα επιλέξει ο καθένας, έπειτα έχουν μία κλήση μαζί μου, έτσι ώστε να κάνουμε όλο το, ξέρεις, το recap, το τι έγινε στο όλο coaching, και έπειτα να δούμε το πλάνο δράσης τους από εδώ και πέρα. Ποτέ, μα ποτέ δεν λέω, θέλεις να συνεχίσουμε. Ποτέ. Πάντα μου το λένε οι ίδιοι. Πάντα. Δηλαδή, ποτέ δεν λέω σε κάποιον, ναι, αλλά τώρα πρέπει να συνεχίσεις. Ναι, γιατί πρέπει, γιατί έχεις αυτό το πράγμα που πρέπει να αλλάξεις, ξέρω εγώ. Ναι. Πάντα δίνω το πλάνο δράσης, λέω τι ακριβώς πρέπει να κάνουν από εκεί και πέρα. Και το θέμα είναι ότι αυτό το οποίο έχω παρατηρήσει είναι ότι σχεδόν όλοι οι μαθητές μου με ρωτάνε πώς μπορούν να συνεχίσουν έπειτα. Mm. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί έχουν φοβερά αποτελέσματα σε 3-4-5-6 μήνες που είναι μαζί μου. Έχουν φοβερά αποτελέσματα, νιώθουν πολύ ωραία, τους γίνεται μια ρουτίνα όλο αυτό, ανεβαίνουν όλες τις ορμόνες και λόγω της γυμναστικής και της διατροφής, αλλά και λόγω του ότι νιώθουν ωραία. Έτσι. Οπότε μετά θέλουν και οι ίδιοι να συνεχίσει αυτό, δεν θέλουν να το σταματήσουν. Άρα το θέμα είναι να εμπνέεις εμπιστοσύνη στον άλλον και να θέλει και αυτός να συνεχίσει μαζί σου. Ακριβώς. Κάτι άλλο νομίζω το είπες και πριν, γιατί συζητούσαμε για την ηλικία σου, ότι. Θα σου πει κάποιος ότι ξέρω πού τα ξέρεις όλα αυτά, είσαι μικρός, 23. Παίζει ρόλο, πιστεύεις, η ηλικία για έναν coach? Ούτε για έναν coach, ούτε για έναν άνθρωπο γενικότερα. Γιατί λένε ότι οριμάζεις στα 30, στα 40, στα 50. Ναι. Λες και παίζει ρόλο η ηλικία αν θα οριμάσεις. Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους 40 χρονών και είναι όλοι όριμοι εκεί έξω. Wow. Όλοι. Το θέμα είναι ότι γιατί ένας ο οποίος είναι 12 χρονών είναι πιο όριμος από κάποιον που είναι 40. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί κάποιος ο οποίος είναι 12, 15 και κάποιος ο οποίος είναι 40, προφανώς έχουν μεγάλη διαφορά στα χρόνια που έχουν ζήσει. Στις εμπειρίες. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι αν κάνουν κάθε μέρα τα ίδια πράγματα και οι δύο, αυτός που είναι 40 προφανώς θα έχει παραπάνω εμπειρίες από αυτόν. Έτσι δεν είναι? Λογικό. Αν ζεις 35 χρόνια, 30, 25, 10 χρόνια παραπάνω από κάποιον, προφανώς αν κάνει τα ίδια πράγματα καθημερινά, θα έχει παραπάνω εμπειρίες λόγω του ότι ζεις περισσότερο καιρό. Άρα από την άλλη, δεν παίζει ρόλο, γιατί αν έχεις περάσει πάρα πολλά πράγματα, έχεις βοηθήσει πολύ κόσμο, είχες coaching, είχες coaches οι οποίοι σου δείχναν τι να κάνεις και έχεις πολλές εμπειρίες, έχεις μαζέψει πολλές αποτυχίες, έχεις οριμάσει πολύ περισσότερο από κάποιον ο οποίος δεν έχει κάνει τίποτα στη ζωή του, ο οποίος απλά κάθεται και περιμένει το Άγιο Πνεύμα στο σώμα του, στις γυναίκες, στα χρήματα, στα οικονομικά, σε όλα, απλά περιμένει και λέει κάποια στιγμή θα μου έρθει, αν στα χρωστάει ο Θεός θα σου έρθουν. Έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είναι έτσι. Αν βγεις εκεί έξω, αν αρχίσεις να κάνεις πράγματα, αν δεις πόσο τεράστιος είναι ο κόσμος, αν δεις πόσο ωραίος είναι ο κόσμος και πόσα μπορεί να σου προσφέρει αυτός ο κόσμος εκεί έξω, και αρχίσεις και έχεις αναφορικές εμπειρίες σε όλα, από fitness μέχρι το ένα μέχρι το άλλο, θα δεις πόσο περισσότερο θα οριμάσεις, πόσο πιο καλά θα νιώθεις, πόσο παραπάνω γνώσεις θα έχεις. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία ξέρω αυτή τη στιγμή και έχω στο μυαλό μου, δεν τα έχω στο μυαλό μου ως. Αυτά τα λέω τώρα γιατί αυτά χρειάζεται ένα coach. Όχι, απλά ξεπηδάνε παραδείγματα στο μυαλό μου με πράγματα που έχω ζήσει και πράγματα τα οποία ξέρω και έχω δει στην πορεία. Αυτά δεν μπορεί να στα μάθει κανείς, καλός ή κακός. Ένα coach δεν μπορεί να σου μάθει όλο αυτό. Δεν υπήρχε κάποιο coach ο οποίος μου μάθε αυτά τα οποία σου λέω αυτή τη στιγμή. Αλλά τα έμαθα βοηθώντας παραπάνω από 1500 άτομα αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη, γιατί έχουμε πάνω από 1500 πελάτες, έχοντας τους καλύτερους coaches αυτή τη στιγμή και έχοντας αρκετές εμπειρίες. Πάρα πολλές εμπειρίες μέσα στα τελευταία 2 χρόνια που κάνω όλο αυτό το οποίο κάνω. Άρα, προφανώς η ηλικία δεν παίζει ρόλο. Το μόνο το οποίο παίζει ρόλο είναι οι εμπειρίες που έχει κάποιος και τι ακριβώς έχει πετύχει. Αυτό παίζει ρόλο για το αν τον εμπιστευτείς ή όχι. Μπορεί να έχεις ένα μέντορα, έναν coach ο οποίος είναι 10 χρονών. Αν σε καλύπτει, τέλος. Τελείωσε. Το θέμα είναι να σε καλύπτει. Όχι να έχει ένα χαρτί ή να έχει μια ηλικία ή να έχει μια ταυτότητα ή ενεργό αφημί. Πραγματικά. Δηλαδή, τρελαίνομαι όταν ακούω αυτό το πράγμα, γιατί είναι η πιο μεγάλη βλακεία που ακούω στη ζωή μου. Τέλος πάντων. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα με την ηλικία και τις εμπειρίες? Ότι εσύ μπορεί κάποιος να είναι 20-25 χρονών
και στα 2, 3, 5 χρόνια που κάνει αυτό που κάνει, να έχει πολύ μεγαλύτερο εύρος εμπειριών από ότι κάποιος ο οποίος είναι 40 και ο οποίος δεν έπαιρνε ποτέ σοβαρά, στα σοβαρά αυτό που κάνει και δεν έχει εξελιχθεί τόσο. Γιατί πάντα σε αυτό που λέμε ωριμότητα και εξέλιξη παίζει τεράστιο ρόλο η ποιότητα και η ένταση και το βάθος των εμπειριών που ζεις παρά το πλήθος. Γιατί ξέρεις τι, ακόμα και στο. Ας πάρουμε και τα δύο παραδείγματα, και το δικό σου και το δικό μου. Είναι κάποιος στο. Που γυμνάζεται, έτσι, και είναι 40 χρονών, είναι coach, είναι personal trainer, οτιδήποτε. Αν όμως αυτός που γυμνάζεται, ας υποθέσουμε 20-25 χρόνια, αυτά που κάνει ουσιαστικά είναι λάθος, προφανώς και δεν θα έχει και ο ίδιος καλό αποτέλεσμα μετά από 25 χρόνια προσπάθειας και δεν θα ξέρει και πώς να σου δείξει και εσένα πώς να αποκτήσει αυτό το αποτέλεσμα. Ή αντίστοιχα στο κομμάτι του φλερτ. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάποιος που να είναι 40 χρονών και να είναι dating coach και να μην έχει βγει τόσες πολλές φορές έξω, να μην έχει γνωρίσει τόσες πολλές γυναίκες, να μην έχει κάνει σεξ με τόσες πολλές γυναίκες, να μην είχε τόσες πολλές σχέσεις στη ζωή του. Άρα, τι σημαίνει αυτό, ότι έχει λιγότερες εμπειρίες. Ενώ κάποιος που είναι 25 χρονών, 22, 23, 27, 30, είναι μικρότερος από το 40 όμως, έχει βγει χιλιάδες φορές έξω, έχει ζήσει χιλιάδες εμπειρίες, έβγαινε 5 στα 7, 6 στα 7, 7 στα 7. Άρα, ξέρει τι παίζει και έξω. Το έχει ζήσει, έχει πάρα πολλές αναφορικές εμπειρίες. Δηλαδή, αυτό που μετράει περισσότερα από όλα είναι οι αναφορικές εμπειρίες και η ποιότητα. Είναι πολύ σημαντικό η ποιότητα, να έχει κάποιος coach ποιοτικές εμπειρίες. Αυτό μπορούμε να το πούμε και με νούμερα ακριβώς. Γιατί ποια είναι, το ξέρεις ακριβώς, ποιος είναι ο αριθμός των γυναικών που ένας άντρας έχει πάει μέχρι την ηλικία των 50. Σε όλη τη ζωή ο μέσος όρος είναι 7. 7 γυναίκες. Άρα αυτό σημαίνει ότι πόσες γυναίκες βγαίνει ένα χρόνο, ξέρω εγώ, 0, κάτι. Βγαίνει υπερβολικά λίγο, ωραία. Αν πούμε ότι από τα 18, ας πούμε, που είσαι ενεργός, μέχρι τα 50, δηλαδή 30 χρόνια περίπου, συν πλην, έχεις πάει με 7 γυναίκες, είναι λογικό ότι στα 25 θα έχεις πάει περίπου με 2 και στα 50 θα έχεις πάει με 7. Άρα τι σημαίνει, ότι αυτός που είναι 50 είναι όριμος και τα ξέρει όλα κτλ. Είναι μήπως όριμος και γνώστης αυτός ο οποίος είναι 25 χρονών και έχει κάνει κάτι το διαφορετικό από το να πάει με 7 γυναίκες και έχει πάει με 50. Ακριβώς. Με 60, με 100. Και στον τομέα των γυναικών, ποιος είναι ο μεγαλύτερος μας μέντορας, ποιος είναι το αντρικό πρότυπο, ο πατέρας μας, έτσι. Αν ο πατέρας σου του κάνανε προξενιό τη μάνα σου και είναι η μόνη γυναίκα που έχει γνωρίσει ελάχιστες γυναίκες, έχει πάει με 3, 5, 7, ή μπορεί να έχει πάει και με πιο πολλές, αλλά έχει πάει με πληρωμένες, έχει πάει με business. Ξέρει αυτός ο άνθρωπος να σου μάθει πώς να φλερτάρεις με τις γυναίκες. Ξέρει. Προφανώς και όχι. Και δεν ξέρω για σένα, δεν ξέρω αν ήταν καλός στο game ο δικός μου πατέρας, αλλά ο δικός μου πατέρας δεν ήταν καλός στο φλερτ με την έννοια ότι να μου μάθει ότι έτσι πρέπει να φέρεσαι για να μιλάς στις γυναίκες. Δεν ξέρω αν το είχες εσύ. Και δυστυχώς οι περισσότεροι άντρες, τουλάχιστον οι περισσότεροι μαθητές που έρχονται σε μένα, έχουν αυτό το πρόβλημα. Και το βλέπεις και παντού βασικά. Δεν χρειάζεται να δω μόνο τους δικούς μου μαθητές. Βγαίνεις έξω βράδυ σε ένα μαγαζί και βλέπεις ότι κανένας άντρας δεν θα μιλήσει σε μια γυναίκα, ειδικά αν δεν έχει πιο αλκοόλ και δεν έχει χαλαρώσει, ξέρεις, και δεν νιώθει αυτή την αυτοπεποίθηση. Γιατί δεν έχει μάθει τον τρόπο προφανώς. Ναι, αλλά όλοι ξέρουν. Όλοι ξέρουν. Και το άλλο, ότι ξέρεις τι, αυτά πρέπει να τα ξέρει ένας άντρας. Ναι, από πού να τα ξέρει. Και το να τρως υποτίθεται πρέπει να το ξέρεις, αλλά κάποιος σου έμαθε πώς να τρως. Δεν τρως όπως να είναι, τρως με συγκεκριμένο τρόπο. Κάποιος σου μάθει πώς θα κρατάς το πυρούνι, το μαχαίρι, το κουτάλι. Αλλιώς το ένστικτό σου τι θα σου έλεγε, ότι ναι, να φάω και θα το πιάνεις έτσι με τα χέρια για να ικανοποιήσεις το αίσθημα της επιβίωσης. Μα το κάνεις ούτως ή άλλως. Όταν είσαι ένα χρόνο, πώς τρως το κουτάλι. Ή το αίσθημα της αναπαραγωγής. Θα μπορούσε να σου πει κάποιος ότι ναι, νιώθεις κάβλες, νιώθεις ότι θες να αναπαραχθείς. Πιάσε μια γυναίκα και ναι, πιάστηκε για να παράξεις μαζί της. Δεν πάει έτσι όμως. Κάποιος πρέπει να σου δείξει πώς λειτουργούν αυτές οι συμπεριφορές. Ναι, ακριβώς. Δεν ξέρω αν έχω κάτι άλλο να πω, αλλά νομίζω τα έχουμε καλύψει σχεδόν όλα. Το ηθικό δίδαγμα εδώ πέρα είναι να προσέχεις ποιον ακούς. Α, κάτι άλλο. Για τα testimonials θέλεις να πεις. Τι πρέπει να παρατηρήσει κάποιος στα testimonials κάποιου που είναι coach και διδάσκει κάτι. Γιατί, by the way, είσαι από τα άτομα που όχι μόνο στο fitness, γενικότερα έχουν τα πιο πολλά testimonials που έχω δει στη ζωή μου, ίσως. Δηλαδή, σε συγκρίνω και, ακόμα και με brand του εξωτερικού, που μιλάμε τώρα για brands, ξέρεις, που μπορεί να έχουν εκατομμύρια followers, πολλές χιλιάδες followers. Και βλέπω ότι έχουν λιγότερα testimonials από σένα που δραστηριοποιείσαι κυρίως στην Ελλάδα, έτσι, και ναι, μεν έχεις μεγάλο follower base, αλλά δεν έχεις εκατομμύρια followers. Και λέω, τι φάση, τι στο μπούτσο, πώς το κάνει αυτό, ξέρω εγώ. Κοίτα, δεν το έχω παρατηρήσει ποτέ, για να είμαι ειλικρινής, αν έχω περισσότερα testimonials τέτοια. Ναι, πάντως βλέπω, ξέρω ότι έχουμε... Σου, προφανώς, ναι, έτσι, αλλά... ξέρω ότι έχουμε πάρα πολλά testimonials. Το θέμα είναι ότι έχουμε πολλά testimonials γιατί
ο κόσμος το κάνει τρόπο ζωής και δείχνουμε ακριβώς τον τρόπο για να το κάνεις έτσι ώστε να μην σκέφτεσαι ότι από Δευτέρα έως Παρασκευή και Σάββατο είσαι σε δίαιτα και Κυριακή, συγγνώμη, αλλά τα γάμα στη μάνα και τρώσε 800.000 θερμίδες και τα χαλάς όλα. Μαθαίνουμε να γίνει τρόπο ζωής, άρα γίνεται απολαυστικό και ο κόσμος ταυτίζεται με αυτό, του αρέσει, άρα δεν είναι πιεσμένος και τα απολαμβάνει, άρα έχει αποτέλεσμα, νούμερο ένα. Και νούμερο δύο είναι ότι δεν είμαι μόνος μου. Αυτό είναι το τεράστιο λάθος. Έχουμε 7 άτομα, 8 άτομα στην ομάδα αυτή τη στιγμή και είμαστε όλη την ώρα από πάνω, το Facebook group, όλη την ώρα στα τηλέφωνά μας, στο Instagram, το ένα το άλλο, στο support και δίνουμε feedback έτσι ώστε ο άλλος να έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Και από την άλλη, είμαστε εκεί έτσι ώστε να πούμε πώς είναι τα αποτελέσματά σου. Έχεις καλό αποτέλεσμα, είσαι ικανοποιημένος, ναι, ορίστε, πάρτο. Ή όχι, γιατί έχω αυτό το πρόβλημα. Ωραία, αυτή είναι η λύση. Κάντο. Άρα είμαστε εκεί και ενδιαφερόμαστε, που είναι το πιο σημαντικό και αυτό φέρνει τα testimonials. Άρα, όταν βλέπεις πολλά testimonials, σημαίνει ότι αυτός που είναι εκεί, νούμερο ένα, κάνει καλή δουλειά, δουλεύουν δηλαδή αυτά τα οποία λέει, και νούμερο δύο είναι εκεί για τους πελάτες του, που είναι πολύ σημαντικό. Και στα testimonials κάτι άλλο που πρέπει να παρατηρήσεις είναι το εξής. Βασικά κάτι άλλο θέλω να πω για τους πελάτες και γενικότερα για τους μαθητές. Πες ότι οι ίδιοι μαθητές λειτουργούν ως μέλη της ομάδας. Οπότε είναι ότι όταν ένας μαθητής, ένας πελάτης είναι ικανοποιημένος, ο ίδιος θα πάει και θα πει στους φίλους, στον οποιοδήποτε γνωστό του, ότι ξέρεις τι, ο Μπλίζ, ο Μιχάλης, ο Τάδε με βοήθησε. Πήγαινε σε αυτόν. Θα λειτουργήσει ο ίδιος σαν promotion, σαν διαφήμιση. Το οποίο είναι το πιο σημαντικό, έτσι. Και εκτός από αυτό, θα βοηθήσει ο ένας τον άλλον σε Telegram chat ή σε Facebook group, οτιδήποτε. Αυτό. Γιατί νιώθουν οι ίδιοι την ανάγκη να βοηθήσουν, γιατί έχουν βοηθηθεί και το πιο σημαντικό. Πιστεύουν σε αυτό που κάνεις. Γιατί το κάναν και αυτοί. Και τους βοήθησες, τους άλλαξες τη ζωή. Άρα πιστεύουν 100% σε αυτό το οποίο κάνεις και νιώθουν την ανάγκη να βοηθήσουν και άλλους να το κάνουν. Γιατί το γουστάρουν full και είναι full μέσα σε αυτό. Και αυτό αποδεικνύει το εξής, ότι ρε φίλε, είμαστε όλοι μια μεγάλη ομάδα. Ότι όταν δεις ότι όπα, υπάρχει αυτό το πράγμα στο fitness, μπορώ να τρώω ό,τι θέλω, να γυμνάζομαι σωστά και να έχω ένα γαμάτο σώμα και να νιώθω υγιής και γεμάτος ενέργεια, θες να το μοιραστείς και με τους άλλους, ρε φίλε. Είμαστε μια ομάδα οι άνθρωποι και θα πρέπει να βοηθάς άλλους ανθρώπους. Και γενικότερα, αν είσαι ένας άνθρωπος που μπαίνει τώρα στο κομμάτι της αυτοβελτίωσης, της προσωπικής εξέλιξης, έχει μπει ήδη και έχεις κάποια αποτελέσματα στη ζωή σου και βλέπεις ότι όλα αυτά που διδάσκουμε σε έχουν βοηθήσει, το καλύτερο που μπορείς να κάνεις για να βοηθήσεις πραγματικά τους ανθρώπους γύρω σου είναι να τους δείξεις το περιεχόμενό μας. Να τους πεις, παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι μου αλλάξαν τη ζωή κυριολεκτικά. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ όταν θα έρθει ένας μαθητής, ένας καινούριος άνθρωπος και θα μου πει ότι με πρότεινε ο Τάδε γιατί είναι φίλος μου και σε παρακολουθεί και τον έχεις βοηθήσει και θέλει να βοηθήσεις και εμένα. Αυτό προσωπικά για μένα είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή όταν ακούω τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω πώς νιώθεις όταν σημαίνει αυτό. Ναι. Να συμπληρώσω σε κάτι που πήγα να πω πριν και το ξέχασα, είναι ότι τις περισσότερες φορές, και ας είμαστε τρία άτομα, ας είναι εγώ ένας ακόμα, τέσσερις, στο Telegram chat ή στο Facebook group, οπουδήποτε που βοηθάμε τους πελάτες, σχεδόν ποτέ δεν προλαβαίνουμε να απαντήσουμε εμείς. Δηλαδή, ρωτάει κάποιος κάτι και ακριβώς από κάτω ένας μαθητής το έχει καλύψει. Έτσι. Δηλαδή, βλέπεις πόσο πολύ γουστάρει ο άλλος και επειδή είναι και πολλοί μαθητές κιόλας, ο ένας προλαβαίνει, το βλέπει και απαντάει. Τώρα, ποια ήταν η ερώτηση, ξέχασα. Ναι, ότι ρε παιδί μου, αν. Δεν θυμάμαι, εγώ ξέχασα. Φταίνουν αργυλές, μας έχεις δει. Ναι, λογικά. Ναι, τέλος πάντων, κάτι άλλο για τα testimonial που λέγαμε εσύ. Ότι και τα testimonial θα πρέπει ουσιαστικά ξέρεις, να είναι. Όταν βλέπεις τα testimonial κάποιου coach, να βλέπεις και τι λένε οι μαθητές. Γιατί υπάρχουν και testimonials που είναι ψεύτικα για έξω και μπορεί κυριολεκτικά ο κάθε coach να εξαναγκάζει τους μαθητές και να τους λέει ότι κάνε αυτό το testimonial, πες αυτά και αυτά, πες καλά πράγματα. Το οποίο προφανώς βγάζει κάτι ψεύτικο, βγάζει κάτι λάθος προς τα έξω. Δηλαδή, προσωπικά ο τρόπος που λειτουργώ στα testimonial είναι ότι θα πω σε ένα μαθητή μου ότι ξέρεις τι, έμεινες ικανοποιημένος. Αν θέλεις να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους, περιέγραψε την εμπειρία σου, τι έζησες, με ποιο τρόπο σε βοήθησα κτλ. Και εννοείται ότι του λέω πες και κάτι που δεν σου άρεσε, κάτι αρνητικό, γιατί είναι και για μένα feedback αυτό το πράγμα. Και είναι καλό να μαθαίνουμε κι εμείς οι ίδιοι, γιατί όπως έχεις καταλάβει και εμείς οι ίδιοι έχουμε coaches. Και ως ένα βαθμό coach για μας είσαι και εσύ που μας βλέπεις, γιατί μας λες ότι ξέρεις τι θέλω να μάθω αυτό, θέλω να μάθω το άλλο. Θέλουμε να ακούμε πάντα τις ανάγκες σου και να είμαστε σε θέση να σε βοηθήσουμε στο μέγιστο βαθμό. Τουλάχιστον για μένα αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Ναι, και το θέμα είναι ότι νιώθεις την ανάγκη μετά να ανταμείψεις και αυτούς οι οποίοι σε βοηθάνε. Δηλαδή, όταν κάποιος, εσύ ας πούμε, αν πεις ένα φίλο σου να έρθει στο coaching ή οπουδήποτε, ναι, okay, με βοηθάς πάρα πολύ, γιατί μου φέρεις χρήματα έτσι, ουσιαστικά. Ναι. Και από την άλλη, βοηθάς
και τον άλλον, ο οποίος θα έρθει και θα αλλάξει τη ζωή του. Και από την άλλη, βοηθάς και σένα, γιατί ανεβαίνεις εσύ στα μάτια μου. Άρα είναι win-win-win-win-win. Είναι win για όλους. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι αυτό το οποίο σκέφτηκα, ας πούμε, είναι επειδή ο κόσμος φοβάται, παύλα, ντρέπεται να προτείνει σε κάποιον άλλον το οτιδήποτε. Αυτό το οποίο σκέφτηκα έτσι, ότι οι μαθητές δεν είναι ακόμα πιο τρελαμένοι και έτοιμοι να βοηθήσουν, είναι το affiliate που θα κάνω τώρα. Α, αυτό είναι πολύ καλό. Σε μια εβδομάδα από τώρα. Δηλαδή, έχω πει στους μαθητές ότι αν τύχει. Δεν θέλω να γίνετε οι σπαστικοί που θα στέλνετε μηνύματα και θα λέτε μπορώ να σε βοηθήσω με αυτό κτλ. Αν τύχει και κάποιος ρωτήσει τι κάνεις, πώς έχασες αυτά τα κιλά, τι ακριβώς έκανες, πες του τι ακριβώς έκανες. Και θα ανταμευθείς. Θα πας 30% από ένα πρόγραμμα. Ού, γαμά, το κάνω 30% από ένα πρόγραμμα. Θα το κάνω. Μάγκες, όσοι μπείτε στο πρόγραμμα του Blizz, το 30% θα το πάρω εγώ. Μπείτε τώρα, θα πείτε τον Μιχάλη. 30% από ένα πρόγραμμα που είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ έτσι ώστε ο άλλος να. Πραγματικά, 30% είναι λεφτά τα οποία μπορεί να πάρει αν φέρει 10 άτομα, είναι πολλά. Έτσι. Είναι ένα πολύ καλό ποσοστό και ο άλλος θα είναι motivated να το κάνει. Οπότε δεν θα το κάνει μόνο και μόνο επειδή το πιστεύει 100%, mm-hmm. αλλά θα το κάνει για να βοηθηθεί και ο ίδιος. Άρα θα έχει ένα παραπάνω κίνητρο. Οπότε το θέμα είναι να καταλάβεις τις ανάγκες όλων, να καταλάβεις ποια είναι αυτά τα οποία τους κρατάνε πίσω από το οτιδήποτε είναι να κάνουν και να τους προσφέρεις αυτή τη λύση στο πρόβλημα. Mm-hmm. Εγώ είδα ότι όλοι θέλουν να προτείνουν. Όλοι θέλουν να προτείνουν. Εμένα ή την ομάδα μου ή οτιδήποτε, αυτό το οποίο κάνουμε. Αλλά από την άλλη, ναι, okay, θα το κάνω, ίσως. Τώρα τους έδωσα ένα παραπάνω κίνητρο για να το κάνουν. Και οπότε τους βοηθάς ακόμα περισσότερο και πρέπει να βρεις τα sticking points και εκεί που κολλάνε, έτσι ώστε να τους βοηθήσεις όσο περισσότερο μπορείς. Και ξέρεις, πολλοί έχουν, ρε παιδί μου, και τον εξής συνδυασμό όταν απευθύνονται σε έναν coach. Ότι ντρέπονται να πούνε ότι α, πήγα στον Blizz και με βοήθησε, τον πλήρωσα κιόλας. Υπάρχει αυτός ο κοινωνικός στιγματισμός, ο οποίος είναι τέρμα λάθος. Δηλαδή. Είναι σαν να ντρέπεσαι που κάποτε έχεις δάσκαλο αγγλικών ή να ντρέπεσαι που κάποτε είχες προπονητή στο ποδόσφαιρο ή ξέρω εγώ πλήρωση για να μάθεις οτιδήποτε. Γιατί να μην πληρώσεις για να μάθεις κάτι το οποίο θα σου κάνει τη ζωή καλύτερη. Αυτό θα πρέπει να λες σε κάποιον όταν θα βλέπεις ότι είναι επικριτικός απέναντί σου και σου λέει μα καλά έδωσες λεφτά για να μάθεις πώς να γυμνάζεις ενώ υπάρχει άπειρη πληροφορία στο ίντερνετ, ξέρω εγώ, που είναι το κλασικό argument, το κλασικό επιχείρημα όλων. Ή κάποιος θα σου πει, μα καλά, έμαθες, πλήρωσες για να μάθεις πώς να μιλάς εγκόμενες. Σε αυτά τα λεφτά θα μπορούσες να τα επενδύσεις, ξέρω εγώ, ώστε να πάρεις ρούχα, να πάρεις αμάξι. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πληροφορία στο ίντερνετ, απλά δεν υπάρχει στο ίντερνετ το accountability. Α, μπράβο, και η πειθαρχία. Σωστή κατεύθυνση. Πολλοί νομίζουν, ρε φίλε, ότι για να έχεις επιτυχία με τις γυναίκες πρέπει να έχεις ακριβά ρούχα. Λεφτά, δηλαδή ο άλλος θα πει ότι γιατί να δώσεις τα λεφτά στον coach ενώ μπορείς να ανοίξεις ένα μπουκάλι και θα έρθουν οι γκόμενες. Που προφανώς αν είσαι άτομο που βγαίνει έξω, καταλαβαίνεις αυτό δεν δουλεύει και ειδικά στους μαθητές μου τους διδάσκω πώς να βγαίνουν έξω και κυριολεκτικά να μην χαλάνε το ένα ευρώ, να μην χρειάζεται αν θέλουν ακόμα και να μην πάρουν τίποτα. Και προφανώς να μην χρειάζεται ούτε να ανοίγουν μπουκάλι, ούτε να κερνάνε γκόμενες, ούτε να χρειάζεται να πίνουν τον κόλλο τους για να κάνουν κεφάλι και να χαλαρώσουν και να μιλήσουν σε μια γυναίκα. Που αυτό είναι κάτι. Που το βλέπεις παντού ότι όλοι οι άντρες βγαίνουν έξω, ανοίγουν μπουκάλια, πίνουν γιατί νομίζουν ότι αυτός είναι ο τρόπος για να φλερτάρουν. Ναι. Το οποίο προφανώς και δεν ισχύει έτσι. Εγώ έχω να πω ότι σε οποιονδήποτε μου λέει η πληροφορία υπάρχει στο ίντερνετ, το μόνο που του λέω είναι ναι, συμφωνώ. Καλή τύχη. Με τόσο που υπάρχουν εκεί έξω, το μόνο που έχεις να κάνεις αν κάθεσαι και κοιτάς από εδώ, από εκεί και ακούς 200 άτομα, είναι απλά να χάσεις χρόνο. Άμα έχεις πολύ χρόνο να χάσεις, χάσ' τον, δεν έγινε κάτι. Ναι, ρε, γιατί είναι και άπειρα τα άτομα τα οποία. Απλά καταναλώνουν πληροφορία και δεν λαμβάνουν δράση. Δηλαδή, βλέπουν βίντεο είτε για γυμναστική. Έχω συγκεκριμένα ένα φίλο, ο οποίος ξέρει τα πάντα για γυμναστική στο θεωρητικό κομμάτι. Έχει δει άπειρα βίντεο. Α, είναι δεν έχει πάει γυμναστήριο ποτέ. Ναι. Ακριβώς, πάει, ξέρω εγώ, για ένα μήνα, δύο και μετά το παρατάει. Ναι. Ή προφανώς και εσύ τώρα που βλέπεις το κανάλι μου, μπορεί απλά να βλέπεις τα βίντεο μου, να βλέπεις. Ξέρεις, ότι ναι, μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Καλά τα λέει αυτός ο τύπος, αλλά μην έχεις βγει έξω να τα εφαρμόσεις. Για ποιο λόγο, γιατί δεν έχεις. Κάποιον να σε κρατάει υπόλογο και να σου λέει ότι ξέρεις, είναι αυτή και αυτή η διαδικασία. Και γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα προφανώς. Κάτι άλλο που θες να πεις για να το κλείσουμε? Όχι. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι τώρα θα μου περάσει τον αργυλέ έτσι ώστε να κάνει το outro. Δεν το λέω σε σένα, το λέω στην κάμερα, να ξέρεις. Τώρα με έκανε expose, πρέπει να τον περάσω. Αυτά είχα να πω εγώ. Anyway, αυτό ήταν το βίντεο, μάγκες. Μικρό βίντεο, έτσι. Ναι, πριν μια ώρα δεν ξέρω πώς βγήκε. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Ήταν πράγματα που θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σου. Προφανώς τώρα θα σκέφτεσαι και θα λες ναι, αυτό το βίντεο το κάνετε για να πείτε ότι εσείς είστε γαμάτοι coaches και ότι πρέπει να ακολουθήσουμε εσάς. Όχι, προφανώς όχι, είσαι ελεύθερος και θα πρέπει να ψαχτείς γενικότερα. Εγώ είμαι χειρότερος. Να ακολουθήσεις, δεν κάνει μια. Να ακολουθήσεις τον coach ο οποίος νιώθεις ότι έχει να σου προσφέρει τα μέγιστα. Να ακολουθήσεις αυτόν με τον οποίο ταυτίζεσαι και νιώθεις ότι σου εμπνέει εμπιστοσύνη. Γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Αλλά εμείς θέλουμε να σου δώσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες έτσι ώστε να έχεις τα εφόδια για να κάνεις την κατάλληλη επιλογή και να ξέρεις τι παίζει γενικότερα σε αυτόν τον τομέα. Γιατί είναι ένας τομέας λίγο περίεργος ότι ο καθένας ναι, θα βγει έξω και θα βαφτίσει τον εαυτό του coach χωρίς να έχει το ανάλογο υπόβαθρο, την ανάλογη εμπειρία κτλ. Επομένως, πάρα πολύ προσοχή. Προφανώς είμαστε καλύτεροι coaches, έτσι το είπα αυτό. Για ξεκάρφωμα. Anyway, λοιπόν. Τσεκάρισε εννοείται και τον Blizz στο κανάλι του στο YouTube. Βάζω από κάτω το link, έχει πάρα πολύ ωραίο περιεχόμενο για fitness. Τσέκαρε και το προφίλ του στο Instagram, θα βγει και αυτό κάτω ή θα το βάλω εδώ, θα δούμε πώς θα γίνει. Κάνε ένα follow να ενημερώνεσαι για πράγματα σχετικά με γυμναστικές συμβουλές κτλ. Να μάθεις τι παίζει με τα προγράμματά του. Αν σου άρεσε το βίντεο, φυσικά πάτα και ένα like. Έτσι. Τζάμπα είναι. Τι άλλο να κάνουνε. Το μόνο το οποίο έχεις να κάνεις πραγματικά και το μόνο το οποίο έχω να πω είναι να λάβεις δράση. Τίποτα άλλο. Αυτό ακριβώς. Εντάξει, γράψε και ένα σχόλιο κάτω να μας πεις την άποψή σου. Γιατί βοηθάει όντως για τον αλγόριθμο στο YouTube να ανέβει αυτό το βίντεο πιο πολύ, ξέρεις, από popularity κτλ. Στείλε και αυτό το βίντεο σε ένα φίλο σου που νιώθω ότι θα τον βοηθήσει. Και τσέκαρε και το Game Changer. Εννοείται, βάζουμε και το link εδώ πέρα για το Game Changer. Είναι το πρόγραμμα το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει να πετύχεις πολλά πράγματα στον τομέα του φλερτ. Και φυσικά και ο Blizz έχει αντίστοιχα προγράμματα. Θα μπει κάτω στην περιγραφή και το δικό του site. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστώ που με κάλεσες. Ευχαριστούμε που μας είδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στο βίντεο. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο, μάγκες. Γεια χαρά. Ήταν από το πιο χορταστικό τριήμερο που έχω κάνει στη ζωή μου. Κάναμε κάποιες προσεγγίσεις στον δρόμο. Μου δείξε ο Μιχάλης τον τρόπο. Μπαίναμε σε ένα μαγαζί και εγώ θυμάμαι ότι οι άλλοι ήταν ψηλότεροι από μένα, είχε τατουάζ και έλεγα πώς να μιλήσω σε αυτή. Και πήγαινα και γύρναγε για μένα χαμόγελο και μου συστηνόταν μόνη της. Έβλεπα πώς απλά είναι τα πράγματα εκεί έξω. Τρίμερο αυτό με τον Μιχάλη. Το διασκέδασα τόσο πολύ. Ένιωσα ότι ήρθε στην πόλη μου ένας φίλος. Το τριήμερο αυτό στα μπαρ εκεί που βγαίναμε δεν ήπια τίποτα ούτε σε ένα μαγαζί. Και μου έδωσε να καταλάβω πάρα πολλά πράγματα ο Μιχάλης. Ο ίδιος δηλαδή εκείνη επί τόπου έκανε games σε διάφορες κοπέλες, άνοιγε διάφορα set για να δω. Κόλλωσα να πάω και σε ένα set, έτρεξε το πήρε αυτός για να μου δείξει ότι πραγματικά είναι μια ζούγκλα και ότι πρέπει να διεκδικούμε αυτό που θέλουμε. Οι δύο βραδιές κυλήσανε υπέροχα, πήρα μια τρελή εικόνα του πώς θα πρέπει και εγώ να δομώ τα δικά μου βράδια. Πραγματικά σε εμπνέει, εμένα με ενέπνευσε να συνεχίσω να το κάνω αυτό, να θυμίζω στον εαυτό μου πόσο πολύ το θέλω. Όπως όλα διδάσκονται, έτσι μου έδειξε ότι διδάσκεται και αυτό.